Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική Οικογένεια». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο, μέσα στο οποίο και κάτω από το οποίο πρέπει να ζει η οικογένεια ώστε να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, τη χάρη και το έλεος του Θεού. Ακόμη να περπατάει η οικογένεια από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε με στο γενικό μας θέμα δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις που έρχονται στη ζωή της χριστιανικής οικογένειας από την αμεριμνησία. Όταν είμεθα αμέριμνοι. Ξεκινώντας θα ήθελα να διαβάσω από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου από το κεφάλαιο λάμτα β, 32 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Διαβάζω. «Σηκώθητε γυναίκες εύποροι, ακούσατε την φωνή μου θυγατέρες αμέριμνοι, ακροάστετε τους λόγους μου. Ημέρας και έτη θέλετε είστε τεταραγμένε, σύσι αμέριμνοι. Διότι ο τριγητός θέλει χαθεί, η συγκομιδή δεν θέλει ελθεί. Τρέμετε οι εύποροι, ταράχθητε οι αμέριμνοι. Εκδίθητε και γυμνώθητε και περιζώσατε τα σωσφία σας με σάκον. Θέλουσι χτυπήσει τα στήθη δια τους σουδονικούς αγρούς, δια τους καρποφερούς αμπελώνας. Άκανθε και τρίβολοι, θέλου συμβλαστήσει επί την γη του λαού μου, έτη και πιπάσας τα σικίας της χαράς εν τη εφρενωμένη πόλη. Διότι τα παλάτια θέλουν συνεγκαταληφθεί, το πλήθος της πόλεως θέλει ρημωθεί, τα φρούρια και οι πύργοι θέλουν συγκατασταθεί ως έως αιώνος σπήλαια, τρυφή αγρίων όνων, βοσκή ποιμνίων». Πολύ σοβαρές καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού αλλά και από την πείρα μας μέσα στη χριστιανική οικογένεια από την πνευματική αμεριμνησία. Δηλαδή, όταν όλα πάνε καλά, εγώ θα έλεγα σαν μικρό παράδειγμα και όταν διάγουμε την περίοδο των παχαίων αγελάδων κατά το ενύπνιο του Φαραώ με τον Μωυσή, με τον Ιωσήφ, συγγνώμη, όταν δηλαδή όλα πάνε καλά και τα πνευματικά αλλά και τα βιωτικά και η υγεία και τα παιδιά μεγαλώνουν και τα παιδιά σπουδάζουν και υπάρχει μια ευημερία, μια ευπορία όπως λέει ο Λόγος του Θεού και ευχαριστούμε το Θεό, βεβαίως δοξάζουμε το Θεό αλλά αμεριμνούμε, δηλαδή δεν προσέχουμε, δεν αγρυπνούμε και δεν προσευχόμεθα. Αυτό που μας προτρέπει πάντοτε ο Κύριος μας λέγοντας «Αγρυπνείτε, προσεύχεστε και προσέχετε δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Γιατί εάν είστε αμέριμνοι θα εισέλθετε εις πειρασμόν. Και τότε πώς θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση, τι θα κάνετε, πώς θα επιβιώσετε, πώς θα ζήσετε. Μάλιστα, επίσης στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Αμός, λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό λόγος του Θεού στο 6ο κεφάλαιο. «Ουέις τους αμεριμνούντας εν Σιών και πεπιθώτας επί το όρος της Σαμαρίας τα διαφημιζόμενα ως έξοχα μεταξύ των εθνών στα οποία ήλθεν ο οίκος Ισραήλ». Ακόμη η αμεριμνησία μπορεί να προέλθει και από την πνευματική ευλογία που ο Θεός μας δίνει. Αμεριμνησία, ησυχία. Ζωή αμέριμνη εκ της ευπορίας της βιωτικής και της πνευματικής. Όταν όλα πάνε καλά. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητάς του, ας μπούμε στο καράβι να περάσουμε απέναντι. Και να το δούμε και από μέσα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, είναι στο κεφάλαιο 4 και στο 35 εδάφιο. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη μέρα, όταν έγινε εσπέρα, ας διέλθομεν στο πέρα. Και αφήσαντες οι μαθητές των όχλων, παραλαμβάνουν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα δε πλοιάρια έσαν μετά αυτού, και γίνεται ανεμοστρόβιλος μέγας, και τα κύματα εισέβαλον εις τα πλοία, εις το πλοίον, ώστε αυτό εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσιν προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Τους είπε, πάμε να περάσουμε απέναντι. Αυτοί αποδέχτηκαν την εντολή του, την επιθυμία του, τον έβαλαν στο πλοίο και τον άφησαν στο πίσω μέρος του πλοίου. Κοιμήσου εσύ, εμείς τώρα ξέρουμε να πάμε απέναντι, καλός είναι ο καιρός. Είμαστε έμπειροι στη θάλασσα, γνωρίζουμε τα πάντα, ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε και προχωράμε με τις δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας σοφία και με τη δική μας σύνεση. Και λέει η Γραφή, και ξαφνικά γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Κάτι που δεν περιμένανε. Κάτι που δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί να συμβεί. Δεν το έβλεπαν να έρχεται. Το κακό δεν το έβλεπαν να έρχεται, αλλά ερχότανε. Ο πειρασμός δεν τον έβλεπαν να έρχεται, αλλά ερχότανε. Αυτοί δεν τον έβλεπαν, αλλά ερχότανε. Αυτοί έβλεπαν ότι όλα πάνε καλά. Και γιατί να μην πάνε και καλύτερα. Και ησυχάζανε. Και όταν ο ανεμοστρόβιλος ήλθε, τότε έντρομοι έβαλαν τις φωνές. Δε σε μέλη, Κύριε, χανόμεθα, έντρομοι. Γιατί ξαφνιάστηκαν, τους έπιασε το κακό εξέφνης. Βεβαίως ο Κύριος ήταν μέσα στο πλοίο και δόξα στο Θεό, αλλά ο φόβος και ο τρόμος που πήραν έφτανε. Και σηκώνει το Κύριος, επιτιμάει τη θάλασσα, τον άνεμο και απευθύνεται λέγοντας, εις τι εδιστάσατε λιγόπιστοι, γιατί φοβηθήκατε, γιατί διστάσατε. Αλλά το θέμα μας δεν είναι η ολιγοπιστία που έρχεται σαν συνέπεια της αμεριμνησίας. Το θέμα μας σήμερα είναι η αμεριμνησία. Δηλαδή δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν σκεφτόμαστε τίποτα, δεν ανησυχούμε για τίποτα, με αποτέλεσμα και δεν προσευχόμαστε για κάτι. Αντιθέτως, τι λέμε αμεριμνούντες? Αυτό που λέει σε απόλυτη αμεριμνησία και ο ποιμένας της Εκκλησίας της Λαοδικίας, στην Αποκάλυψη. Λέγει ο Κύριος, εξεύρω τα έργα σου, ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός, ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Να ο αμέριμνος, με πλούσιος, επλούτησα, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν, ούτε από τίποτα έχω ανάγκη. Είμαι μια χαραδόξα στο Θεό. Με αποτέλεσμα ο αμέριμνος γίνεται, και εδώ είναι το σοβαρό πρόβλημα, χλιαρός. Η οικογένεια λοιπόν γίνεται χλιαρή. Ο σύζυγος γίνεται χλιαρός. Η σύζυγος γίνεται χλιαρή. Ήσυχη, αμέριμνη. Ο Θεός είναι μαζί μας. Μας ευλογεί ο Θεός. Καλά πάνε τα πράγματα. Δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα. Δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν. Κανενός πράγματος δεν έχουμε ανάγκη. Και ο Κύριος σε αυτόν τον χλιαρό, τον αμέριμνο, επειδή πραγματικά ο Θεός πήγε καλά τη ζωή του μέχρι τώρα, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον λέει χλιαρό. Έχασε τη φωτιά του χριστιανού, τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, το ζήλο του. Έχασε την εκζήτησή του. Γιατί ο άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνο στους εκζητούντας αυτόν. Ο χλιαρός τι έχασε? Την εξήτησή του. Έχασε αυτό που είχε, που έκραζε στο Θεό. Και ο Θεός του φανέρωνε, του αποκάλυπτε μεγάλα και σπουδαία. Τώρα ησυχάζει. Και στην παραβολή των 10 Παρθέων, οι 5 μορές, γιατί σαν μορές? Γιατί ήσαν αμέριμνες. Δεν φρόντιζαν για αυτό που θα ερχότανε και το οποίο μπορεί να μην ήταν καλό, αλλά ήσαν αμέριμνες, ήσυχες. Όλα θα πάνε καλά. Θα βγούμε έξω τη νύχτα, θα περιμένουμε τον νυμφίο να έρθει, θα έρθει και θα μπούμε μέσα. Δεν σκέφτηκαν μήπως αργήσει. Μήπως κάτι δεν πάει καλά. Μήπως πάει κάτι έξω από αυτά τα οποία περιμένουνε. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, όπως διαβάσαμε, είναι πολύ σοβαρό. Θα έρθουν μέρες και χρόνια που εσείς οι αμέριμνες θα είσαστε ταραγμένες. Ο τριγητός σας θα χαθεί, συγκομηθεί, δεν θα έρθει. Μέχρι τώρα όλα πηγαίναν καλά. Ερχόταν ο τριγητός, ερχόταν η συγκομιδή, όλα πηγαίναν πολύ καλά. Και έρχεται ο Θεός και λέει, για σας τους αμέριμνους και τις αμέριμνες θα έρθουν μέρες ταραχής. Ημέρες που δεν θα έρχονται τα πράγματα όπως εσείς τα υπολογίζετε. Μα είναι δυνατόν? Είναι βέβαιον ότι τα πράγματα δεν θα έρχονται στη ζωή μας πάντοτε όπως τα υπολογίζουμε. Και καλό είναι να μην βρεθούμε απροετοίμαστοι σε αυτό που θα επιτρέψει ο Θεός. Και γιατί θα το επιτρέψει ο Θεός? Για να πάψουμε να είμαστε χλιαροί. Εσύ λοιπόν είσαι χλιαρός, λέει ο Λόγος του Θεού, και δεν εξεύρεις επειδή λέγεις ότι είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω τίποτα ανάγκη, κανένα πράγμα και κανέναν άνθρωπο. Δεν εξεύρεις ότι τώρα πια είσαι ταλέπορος, είσαι λεϊνός, είσαι φτωχός, είσαι τυφλός, είσαι γυμνός, γιατί έχασες την πρώτη σου αγάπη, τον πρώτο ζήλο. Έχασες την εξήτηση του Θεού. Προσεύχεσαι αλλά λιγότερο και διάφορα. Μελετάς λιγότερο και αδιάφορα το Λόγο του Θεού. εργάζεσαι όχι για να εισέρχεσαι από τη στενή πύλη, δεν αγωνίζεσαι να εισέρχεσαι από τη στενή πύλη, αλλά μπαίνεις όπου βρεις εύκολα. Και έχεις χάσει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να έχουμε όλοι μας. Είναι μια φοβερή παγίδα για τη χριστιανική οικογένεια που ο Θεός πραγματικά την ευλόγησε και την ευλογεί. Η αμεριμνησία. Γιατί έρχονται καταστάσεις που δεν τις φανταζόμαστε και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν έχουμε τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού. Δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Τα όπλα μας δεν είναι δυνατά συν Θεό πια. Πανοπλία μας, δεν είμαστε ενδεδημένοι με την πανοπλία του Θεού. Είμαστε πια άνθρωποι σαρκικοί. Άνθρωποι που έχουμε χάσει αυτό που έπρεπε να έχουμε, το ζήλο, την εξίτηση, τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και αρχίζουν τα προβλήματα ανάμεσα στα ζευγάρια. Αδιάφορος και αμέριμνος ο άντρας στα πνευματικά αλλά και προς τη γυναίκα του. Αδιάφορη η γυναίκα στα πνευματικά αλλά και προς τον άντρα της, αμέριμνη. Εφησυχάζουνε. Έρχεται μετά η φιλαυτία ή ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον, αλλά με κοσμικό τρόπο και με σαρκικό τρόπο. Μπαίνει ο κόσμος μέσα, μπαίνουν οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, μπαίνουν, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ ωραία, οι επιθυμίες σαρκός. Και τελικά επικρατεί και η αλαζονία του βίου. Και αγαπάνε πια τον κόσμο περισσότερο από το Θεό. Καθώς δηλαδή προχωράει η χριστιανική οικογένεια πολύ καλά πνευματικά, χάνουν σιγά σιγά το ζήλο τους, χάνουν την εξήτησή τους, χάνουν την παρουσία του Θεού και φτάνουνε χωρίς να τα καταλάβουνε στα σύνορα του κοσμικού φρονήματος και αρχίζουν να αγαπάνε πια τον κόσμο. Να, καινούριο αυτοκίνητο, καινούρια ρούχα, καινούρια παπούτσια, καινούριο σπίτι, αγωνία πώς θα ξεπληρώσουν το σπίτι, προσεύχονται να τους βοηθήσει ο Θεός να πάρουν πιο μεγάλο σπίτι, προσεύχονται να τους βοηθήσει ο Θεός να πάρουν πιο μεγάλο αυτοκίνητο, προσεύχονται τα παιδιά τους να πάνε σε ένα ωραίο ιδιωτικό σχολείο, όλα καλά πάνε, όλα καλά πάνε. Αλλά μετά την περίοδο των παχαίων αγελάδων, έρχεται η περίοδος εξάπαντος των ισχνών αγελάδων. Και ποιο είναι το κακό? Ότι τους βρίσκουν απροετοίμαστους. Δεν έχουν ταμείο, δεν έχουν οικογενειακή προσευχή, δεν έχουν πνευματική ζωή, άρα αδύναμοι. Αδύναμοι. Σε τέλεια αδυναμία. Πέσανε στον πειρασμό και ο πειράζων είναι δυνατός, γιατί αυτή είναι αδύναμη. Όχι αδυναμία ανθρώπινη, αλλά αδυναμία πνευματική. Αρχίζουν οι φόβοι, οι αγωνίες, αρχίζουν οι καυγάδες. Εσύ δεν το σκέφτηκες καλά, εσύ έκανες αυτό το λάθος, ψάχνουν να βρούνε ο ένας τα λάθη του άλλου. Τα παιδιά χάνουν την ειρήνη τους, σταματάνε τα ιδιωτικά σχολεία. Στην εκκλησία πηγαίνουν όλο και λιγότερο, κάθονται όλο και λιγότερο. Στο έργο του Θεού πια δεν μπορούν, δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν δυνάμεις, δεν έχουν δυνατότητες. Και έρχεται πια η ταραχή, οι θλίψεις, ο πόνος, η απελπισία, η απόγνωση και φτάνουν και στο χωρισμό, καθώς ο ένας ρίχνει τις ευθύνες των άλλων, επειδή δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του κακού που ήρθε επάνω του, το πετάει όλο στη γυναίκα του ή στον άντρα της. Εσύ φταίς, εσύ έκανες αυτό το λάθος, και λάθη πάρα πολλά βέβαια. Εσύ έκανες το άλλο λάθος και ο ένας λάθος και ο άλλος λάθος και γκρίνια. Απομόνωσης, απομάκρυσης, αποξένωσης. Τώρα τι θα κάνουμε όμως? Πέσαμε σε αυτό το λάθος. Ήρθε αυτή η δύσκολη κατάσταση. Εμείς την προκαλέσαμε. Τώρα δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει διόρθωση. Η απάντηση είναι βεβαίως υπάρχει. Αρκεί να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα. Όπως πάντοτε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα. Και βασικά η αιτία του προβλήματος. Η αιτία του προβλήματος ήταν ότι είμαστε αμέριμνοι, γίναμε χλιαροί χριστιανοί. Πάψαμε να εξητούμε το Θεό. Δεν μας εγκατέλειψε ο Θεός, εμείς τον εγκαταλείψαμε το Θεό. Και τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στο Θεό. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος μας στον ποιμένα της Λαοδικίας? Επειδή πλέον κατάλαβες ότι είσαι ταλέπορος, γιατί μπήκες στην ταλαιπωρία, ελεεινός, γιατί κατάλαβες τα λάθη σου, φτωχός, γιατί πτώχευσες πνευματικά, τυφλός, γιατί δεν έχεις όραση, και γυμνός, δεν είσαι ντυμένος στην πανοπλία του Θεού. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα, που σημαίνει πρέπει να πληρώσεις για να αγοράσεις. Χρυσίων δε δοκιμασμένων εκπυρός για να πλουτίσεις. Ξαναπάς στο Λόγο του Θεού. Να ξαναπλησιάσεις το Λόγο του Θεού. Να εξητήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, από τον Κύριο. Να αρχίσεις να μελετάς και να μένεις στο Λόγο του Θεού. Αυτό έχει θυσία, αυτό έχει αγώνα, αυτό έχει προσευχή, εξήτηση. Αρχίζεις να μελετάς το Λόγο του Θεού και να μένεις στο Λόγο του Θεού, για να αρχίσει να φαίνεται πια η ανάκαμψη, η πρόοδος σου. Μετά να φορέσεις η μάτια λευκά, γιατί είσαι γυμνός, να ενδυθείς. Η μάτια σωτηρίας, να μετανοήσεις, να καταδικάσεις την αμεριμνησία και όλα τα λάθη και τις αμαρτίες που ήρθαν εξ αυτής, τις επιθυμίες της αρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου, γιατί όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι σε αυτόν. Και η αμεριμνησία οδηγεί τον άνθρωπο στο να αγαπάει τον κόσμο περισσότερο παρά το Θεό. Άρα λοιπόν καταδίκασε τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου, μετανόησε, ζήτησε την παρουσία του Θεού για να έρθει η αγάπη του Θεού Πατρός να σε ντύσει, η μάτια δόξης. Ώστε να μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητάς σου. χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον διαναβλέπεις. Τώρα πρέπει να αποκτήσεις όραση. Όραση Πνεύματος Αγίου, όραση Θεού. Πάψε να βλέπεις και να μην βλέπεις. Να βλέπεις με τα μάτια αυτά και να βλέπεις τον κόσμο. Και κοίταξε να βλέπεις με τα μάτια του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, να βλέπεις πνευματικά τα πράγματα. Να ερευνάς πραγματικά τα πράγματα. Εξέτασε λοιπόν τον εαυτό σου και ιδιαίτερα τη διδασκαλία σου. Και γνώρισε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετενόησον. Αυτό που ήρθε, το κακό της αμεριμνησίας, είναι η παιδεία του Κυρίου. Δεν ήρθε τυχαία, ο Θεός το έφερε. Παιδεύω και ελέγχω αυτούς που αγαπώ. Γι' αυτό και εσύ τώρα πια μετανόησον και γίνε ζηλωτής. Πάψε να είσαι αμέριμνος, πάψε να είσαι χλιαρός. Γίνε ζηλωτής. Και με μεγάλη προσοχή λέει ο Λόγος του Θεού. Ιδού ίσταμε στη θύρα και κρούω. Πρόσεξε τώρα ποιος χτυπάει την πόρτα σου. Πρόσεξε ποιος σου μιλάει. Πρόσεξε ποιος σε προσκαλεί, ποιος σε φωνάζει. Κρούω την πόρτα. Αν και όποιος ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την πόρτα, και εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο του αμέριμνου, να καταλάβει ότι όλα αυτά τα στραβά που συμβαίνουν δεν είναι εξαιτίας του λάθους της γυναίκας του ή του ίδιου ή λαθών ανθρωπίνων. Είναι εξαιτίας του Θεού, ο οποίος θα έφερνε τη δοκιμασία, την παιδεία, την ταλαιπωρία, για να έλθει σε αυτόν ο αμέριμνος να μετανοήσει και να γίνει ζηλωτής. Ώστε ο Θεός που χτυπάει την πόρτα, αν ακούσεις μέσα στην ταλαιπωρία σου, μην ακούς άλλες φωνές τώρα, μην προσπαθείς να βρεις άλλους τρόπους να λύσεις την κατάσταση, είναι εξαιτίας της αμεριμνησίας σου, της χλιαρότητάς σου. Έφυγες από τη χάρη του Θεού, σε εξέμεσε ο Θεός από το έλεος του Θεού. Είσαι τώρα μόνος σου, ταλαιπωρούμενος, αλλά αυτό είναι η παιδεία του Κυρίου. Γι' αυτό άκου, είναι χτύπημα, σου χτυπάει την πόρτα ο Θεός. Άκου το χτύπημα στην πόρτα της καρδιάς σου, της ζωής σου. Μην το πάρεις ότι είναι κακία, κακοτυχία, ότι είναι ο Θεός με τιμωρεί. Όχι, ούτε τιμωρία είναι, ούτε κακοτυχία είναι, τίποτα. Είναι παιδεία Θεού. Μην αθυμείς λοιπόν στην παιδεία του Θεού. Μην αγανακτείς. Η παιδεία του Θεού έχει καλά αποτελέσματα. Προς ώρας δεν είναι για καλό, δεν φέρνει χαρά, λύπη φέρνει. Ύστερα έχει όμως καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Γι' αυτό δέξου την παιδεία. Κατάλαβε ότι είναι παιδεία. Άκου ότι αυτό είναι χτύπημα στην καρδιά σου, να ανοίξεις την πόρτα, να μπει μέσα ο Χριστός. Να έρθει μέσα το θέλημα του Θεού, να έρθει μέσα ο Λόγος του Θεού, να έρθει μέσα η χάρις του Χριστού πάλι. Και αν ανοίξεις την πόρτα, τότε θα φας μαζί του. Αυτός θα τρώγει μαζί σου και θα είσαι ευτυχισμένος, γιατί θα συνομιλείς με Αυτόν. Και όταν συνομιλείς με τον Χριστό θα σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Θα σε συνετίζει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Θα σε συμβουλεύει να μην είσαι σε απορίες και θα σε προστατεύει. Γι' αυτό μετανόησον και γίνεις ζηλωτής. Μην νομίζεις ότι φταίει το κράτος, φταίνε η δική σου η αμεριμνησία. φταίνε οι άλλοι άνθρωποι, φταίνε οι πολιτικοί, φταίει ο διάβολος. Όχι, η δική μας η αμεριμνησία φταίει. Δεν φροντίζαμε, όπως ο Ιωσήφ μετά τα 7 χρόνια των παχαίων αγελάδων να έχουν, ώστε όταν θα έρθουν τα χρόνια των ισχνών αγελάδων να επιβιώνουν. Η αμεριμνησία μας φταίει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μην τα βάζουμε με ανθρώπους, αλλά να επιστρέψουμε στο Θεό. Και λέγει ο Κύριος, τα παλάτια θα εγκαταλειφθούν, οι πόλεις θα ερημωθούν, τα φρούρια και οι πύργοι θα κατασταθούν σπήλαια, μέχρι ότου πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφημάς, και τότε η έρημος θα γίνει παιδιάς καρποφόρος, η δε καρποφόρος παιδιάς θα λογιστεί εις δάσος. Άρα εκείνο που θα διορθώσει τα πάντα είναι πνεύμα Άγιον εξύψους να έρθει επάνω μας. Αλλά δεν έρχεται αν δεν μετανοήσουμε, αν δεν εξομολογηθούμε τα λάθη μας, να πούμε τη δική μας η αμεριμνησία φταίει, και να εξητήσουμε τον Κύριο και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και το Πνεύμα το Άγιο να έρθει στη ζωή μας, να τα αλλάξει όλα. Όταν λοιπόν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο εξύψους, τότε η έρημος θα γίνει παιδιά σκαρποφόρα πνευματικά. Θα ξαναποκτήσουμε την πνευματική μας υπόσταση, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, την ειρήνη του Θεού. Θα ξαναπλησιάσουμε τον Θεό και ο Θεός θα πλησιάσει σε εμάς. Τότε η κρίση θα κατασκηνώσει στην έρημο και η δικαιοσύνη θα κατοικήσει στην καρποφόρο πεδιάδα. Η κρίση του Θεού στον έρημο τόπο, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού στην καρποφόρο πεδιάδα. Και έτσι το έργο της δικαιοσύνης, να τώρα οι αλλαγές οι μεγάλες που κάνει ο Θεός, όταν ο άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει εκ της αμεριμνησίας αυτού. Και μάλιστα όταν τα πράγματα έρθουν σε απόλυτη δυσκολία. Τότε το έργο της δικαιοσύνης του ανθρώπου ενώπιον του Θεού, που είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστόν, να μετανοήσουμε και να εξητήσουμε τη χάρη και το έλεος του Κυρίου και να απορρίψουμε, να αποβάλουμε αυτό το οποίο μέχρι τώρα είχαμε και ζούσαμε, την αμεριμνησία μας, τότε το έργο της δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού ανάμεσα στο ζευγάρι, μέσα στην οικογένεια, όταν θα έρθει η δικαιοσύνη του Θεού. Θα φέρει την ειρήνη του Θεού, τέλεια αλλαγή. Και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης θα είναι ησυχία και ασφάλεια. Άρα λοιπόν, καθώς θα εργαστούμε εμείς στη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς θα εξητήσουμε και θα περπατάμε στη δικαιοσύνη πια του Θεού με τη μετάνοια, την εξομολόγηση και την επιστροφή και την καταδίκη της αμεριμνησίας μας και των έργων της αμεριμνησίας μας, τότε θα έρθει η δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μας και η δικαιοσύνη του Θεού θα φέρει ειρήνη, και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού θα είναι ησυχία και ασφάλεια. Να ξανά ο χριστιανός εν ησυχία και εν ασφαλεία. Στην ησυχία και στην πίστη θα υπάρχει η ασφάλεια. Και ο λαός μου τότε θα κατοικεί σε ειρηνική κατοικία, σε οικίματα ασφαλή, σε ήσυχους τόπους και σε εύπορους τόπους. Θα ξαναρχίσει ο Θεός πια να ανασταίνει και να ευλογεί τη χριστιανική οικογένεια. Πέρασε μια κρίση εκ της αμεριμνησίας της, έδρεψε τους καρπούς της αμεριμνησίας που ήταν χαλάσματα, μετανόησε, επέστρεψε, έγινε αποχλιαρός ζεστός, έγινε ζηλωτής, άρχισαν να εξητούνε το Θεό αφού μετανόησαν, άρχισαν να εξητούν το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ξανά στο σπίτι, ξανά στην οικογένεια, ξανά στο ζευγάρι, ξανά στη σχέση τους, ήρθε η δικαιοσύνη του Θεού πλέον, το έργο της δικαιοσύνης ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια. Και η κατοίκηση πάλι στην παρουσία του Θεού σε τόπους ασφαλείς, ησύχους και εύπορους. Έτσι γινόταν πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι γίνεται στην Καινή Διαθήκη, έτσι γίνεται και στη χριστιανική οικογένεια. Όταν ο λαός έφευγε από το Θεό, γιατί όλα του πήγαιναν καλά, τότε δυνάμωναν οι εχθροί και γκρέμιζαν το λαό. Και όταν ο λαός επέστρεφε και μετανοούσε, ερχόταν ο Θεός αγαθός και διόρθωνε τα πάντα. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλόν είναι να προσέξουμε να μην είμαστε αμέριμνοι. Μην χάσουμε ποτέ το ζήλο μας, την εξήτησή μας, την προσευχή μας, να μην χάσουμε την πνευματική μας ζωή. Γιατί θα μας οδηγήσει αυτό στο να αγαπήσουμε τον κόσμο. Να μπει ο κόσμος μέσα στη ζωή μας, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην καρδιά μας. Και τότε θα αναγκαστεί ο Θεός, όταν θα είμαστε σε αδυναμία και θα έρθουν τα δύσκολα, να μην μπορεί να μας βοηθήσει εκτός και αν επιστρέψουμε και μετανοήσουμε. Η αμεριμνησία είναι μεγάλος εχθρός για τη χριστιανική οικογένεια. Μεγάλος εχθρός. Ο Θεός να μας φυλάει. Και πώς θα καταλάβουμε ότι γινόμαστε αμέριμνοι? Από τον τρόπο της ζωής μας και πιο συγκεκριμένα από τον τρόπο που εξητούμε το Κύριο, που εσγαζόμεθα όχι για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιον που ο Χριστός μας την έχει δώσει. Από το πώς προσευχόμεθα, πώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, πώς πλησιάζουμε το Θεό, πώς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, πώς είναι η πνευματική μας ζωή και η πνευματική μας σχέση με το Θεό και μεταξύ μας ο άντρας με τη γυναίκα. Ο Θεός να μας φυλάει, αλλά και εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Όπως λέει ο Χριστός, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό. Αμήν. Εδώ η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας με πολλή αγάπη. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.